ερώτηση, τι συνέπειες έχει πτώχευση? Μπορεί να σε απαλλάξει υποχρέωση στην εφορία? Σου παίρνουν περιουσιακά στοιχεία? Μπορείς μετά να συνεχίσεις να δραστηριοποιείσαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας? Κύριε Αλεσάνδρο, δεν ρωτάτε και πολλά. Εδώ είναι το βιβλίο πτωχευτικού δικαίου. Ορίστε. Πόσο πρέπει να διαβάσουμε όλα αυτά τα βιβλία και άλλα τέτοια βιβλία για να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ένας εξειδικευμένος δικηγόρος να έχει τις γνώσεις και να μπορέσει να διαχειριστεί τέτοιου είδους υποθέσεις? Η πτώχευση είναι μια εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη διαδικασία. Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. Με λίγα λόγια, απαλλάσσεσαι σε απώλειες οφειλές όπου και αν χρωστάς, και στην εφορία δηλαδή, αλλά υπάρχουν σοβαρές συνέπειες ως προς την ακίνητη περιουσία σου και το εισόδημά σου. Θα πρέπει, ανάλογα με τα δικά σου δεδομένα, να αντιληφθείς αν εσένα σε εξυπηρετεί ή όχι. Γενικά, αυτές οι απαντήσεις είπαμε εδώ πέρα, χαμός τα βιβλία. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο γενικά να καταλάβεις, το θέμα είναι να δεις εσύ στην περίπτωσή σου αν σε συμφέρει, αν σε εξυπηρετεί ή όχι, ή αν τα θετικά είναι πιο πολλά από τα αρνητικά ή αν τα αρνητικά είναι πιο πολλά για τα θετικά. Σε απλές γραμμές, για ανθρώπους που έχουν υπερβολικά υψηλά χρέη, για ανθρώπους που έχουν αναδημιουργηθεί και έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και πάνε πάρα πολύ καλά στη δουλειά τους και έχουν χρέη που τους βαραίνουν από το παρελθόν, τους συμφέρει υπερβολικά η πτώχευση. Γι' αυτό, κύριε Αλεσάνδρο, εσείς και οι υπόλοιποι που βλέπετε το βίντεο, κάντε ακολουθία τώρα ώστε να ενημερώνεστε συνεχώς.